πάλι μου, όπως έτσι και από τον τίτλο, σήμερα θα έχουμε το πρώτο μου haul και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Πες μου κάτω στα σχόλια άμα θέλεις περισσότερα τέτοια βίντεο από μένα και εγώ θα το κάνω φυσικά, γιατί έρχονται και Χριστούγεννα και πρέπει να ψωνίσουμε. Πριν από λίγο τελείωσα το κυριακάτικο βίντεο μαζί με τον Easy Purple, το γυρίσαμε πριν από λίγο και τώρα γυρίζω αυτό το βίντεο για εσένα και μόνο. Ελπίζω να πήγες να το είδες έτσι. Αν δεν πήγες θα το αφήσω το link από κάτω να πας. Εντάξει, ανέβηκε και 10 η ώρα το πρωί. Είναι λογικό να μην πρόλαβες να το δεις. Αλλά πήγαινε να το δεις μετά από αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να σου δείξω τα πράγματα που πήρα. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά ήταν αυτά που χρειαζόμουν και δεν χρειαζόμουν. Βασικά μερικά τα χρειαζόμουν, μερικά τα ήθελα πάρα πολύ καιρό και λέω γιατί να μην τα πάρω, να κάνω και ένα haul. By the way, έρχονται και τα γενέθλιά μου και θα κάνω και vlog μας, οπότε θα πρέπει να έχω κάποια πράγματα να σου δείξω, να μην βαριέσαι. Οπότε έχω κάνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για το vlog μας και αυτό έρχεται. Πάμε όμως να ξεκινήσω με τα πράγματα γιατί μιλάω πολύ. Λοιπόν, όλα μου τα πράγματα τα έχω βάλει μέσα σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο δεν ξέρω από πού το είχα πάρει, το έχω πάρα πολύ καιρό, χρόνια βασικά. Παίζει να είναι από τα τζάμπο αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, αλλά μου άρεσε. Και λέω αφού είναι και λίγα, γιατί να μην τα βάλω εδώ μέσα, ώστε να μην τα έχω εδώ στον καναπέ έτσι. Να κάθονται ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ τα περισσότερα είναι καλλιτικά εκτός από δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτή εδώ η μπλούζα που πήρα. Ο Ίζη με κοροϊδεύει και λέει ότι είναι σαν να έχω γίνει αγελαδίτσα. Αυτή η μπλουζίτσα είναι σε εν τω μεταξύ δύο νούμερα μεγαλύτερο από το δικό μου, από αυτό που φοράω συνήθως. Αλλά δεν υπήρχε σε μικρότερο μέγεθος και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ας είναι έτσι λίγο μεγάλο, τα μανικάκια είναι μεγαλύτερα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο στενό στο μέγεθος μου βασικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και άρεσε και στη μαμά μου, γιατί με τη μαμά μου πήγα για ψώνια. Και λέω άντε, ας μην τη χαλάσω το χατήρι αφού θέλει να μου πάρει την μπλουζίτσα. Το πήρα από το Pink Woman στο mall, είχα πάει και μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά, κοίτα βούλες. Ωραία, εγκρίνω. Το επόμενο πραγματάκι που πήρα είναι από τη Radiant το Maxi Coverage Powder, στο νούμερο 2 είμαι εγώ, έχει και SPF 15. Γιατί εγώ είμαι ή του ύψους ή του βάθους, δεν θα θέλω καθόλου να φοράω make-up ή θα πρέπει να έχω τέρμα κάλυψη. Το πακετάκι είναι αυτό, η πούδρα είναι... η πούδρα είναι έτσι, την έχω ήδη χρησιμοποιήσει εντωμεταξύ, αλλά είπα να τη βάλω... να τη βάλω στο πακετάκι του να φαίνεται πιο όμορφα. Τώρα θα το βάλω μέσα στα καλλιτικά μου. Θα πετάξω το πακετάκι. Όπως είπα και στα σανταράκια φοράω το Natural Fix, το make-up, στο νούμερο 2. Γιατί φοράγα το 3 πέρυσι το χειμώνα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένα τόνο σκουρότερο. Οπότε θα φορέσω το 2 φέτος. Να δούμε έτσι για αλλαγή, βραδερφέ. Μπορεί να μην είναι αυτό. Και αυτή την πουδρίτσα η οποία είναι τέλεια, πραγματικά. Άμα δεν την έχετε, να πάτε να την τσεκάρετε. Βέβαια κοστίζει 20 ευρώ, είναι τσιπημένη τη μούλα της, αλλά ξέρετε πόσο μου κράτησε. Μιλάει, ένα χρόνο μου έχει κρατήσει αυτή η πούδρα. Τώρα την άλλαξα. Και by the way, μου είχε σπάσει κιόλας και δεν είχα κάνει αυτό με το ενόπνευμα που ξέρετε να φτιάξει πούδρα κτλ. Δεν το έκανα και τα έχασα όλα μες στον νεροχύτη. Επόμενο πραγματάκι που πήρα και αυτό το είδα μέσα από τα σχόλιά σας στο βίντεο με τα στανταράκια μου, αν δεν έχετε πάει να πάτε να το τσεκάρετε, το οποίο ήταν ότι σας είχα ζητήσει να μου πείτε ένα προϊόν για τα φρύδια, γιατί είχα ένα παλιό το οποίο το είχα βρει κιόλας από τη μάνα μου και λέω θέλω ένα προϊόν για τα φρύδια και λέω πείτε μου από κάτω ένα προϊόν και μου είπατε και πήγα και πήρα τη 17 το Long Stay Eyebrow Sharper στο νούμερο 5. Ναι, είμαι τόσο σκούρα. Το φρύδι μου είναι τόσο σκούρα. Θα σας κάνω και swatches να δείτε. Υπέροχο. Δεν πάει πουθενά. Αν μιλάμε και να μην ξεβαφτώ, εκεί θα μείνει. Όλο το βράδυ, όλη μέρα, όλη νύχτα. Δεν υπάρχει. Το καλύτερο. Πραγματικά πολύ καλύτερο από αυτό που είχα. Φυσικά. Έπειτα έκανα μία παραγγελία από την NYX στη Θεσσαλονίκη που έχει κατάστημα. Μια έχει και online κατάστημα. Τώρα έχει ονομαστεί kiancosmetics.com από nixstore.gr. Πείτε μου από κάτω άμα ξέρετε τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Γιατί το είδα να αλλάζει σιγά σιγά. Άλλαξε δηλαδή στο online store τους. Μετά άλλαξε σελίδα στο Facebook. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει στο Instagram γιατί δεν το έχω τσεκάρει. Αλλά ποιος είναι ο Kian και γιατί ονομάστηκε έτσι και όχι Nix. Anyway, από εκεί πήγα και έκανα κάποιες αγορές. Ήθελα κάποια πραγματάκια από το καλοκαίρι όταν ήρθε η καινούρια σειρά Lip Lingerie, κάπως έτσι, Lingerie, δεν ξέρω πώς λέγεται. Θα το κάνω Google Translate για να το μάθω. Και ήθελα αυτή τη σειρά οπωσδήποτε. Βασικά ήθελα 2 αποχρώσεις και έλεγα θα το πάρω και τελικά δεν το πήρα. Αλλά τώρα τα πήρα. Και
πήρα αυτά εδώ τα τέλεια. Περίμενε. Αυτά. Τι σας δείχνουν τα καπάκια. Αυτά εδώ πήρα. Θα σας δείξω και τις αποχρώσεις σας σε swatches. Και ένα concealer. Θα σας αφήσω το προϊόντα από κάτω να πάτε να τα τσεκάρετε. Ξεκινάμε με το τρελά αγαπημένο μου. Και είναι το Ruffle Trim. Δεν υπάρχει αυτή η απόχρωση. Είναι έτσι πολύ nude απόχρωση, δηλαδή τη φοράς για το πρωί, για το βράδυ, όποτε θες να κάνεις ένα έξτρα smoky μακιγιάζ, θα βάλεις αυτό και υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Το φοράω όλη την ώρα. Δεν το αποχωρίζομαι. Επόμενο αγαπημένο μου είναι το Teddy, που είναι έτσι μια καφετή απόχρωση, η οποία είναι η ιδανική για μένα, γιατί γενικά μου αρέσουν οι καφερός περίεργες αποχρώσεις και αυτή είναι η κατάλληλη σκούρη απόχρωση που αγαπώ. Έχει γίνει και αυτό αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, έτσι. Επόμενο είναι το Exotic, το οποίο είναι έτσι κάπως περίεργο χρωματάκι. Θυμίζει και λίγο το χρώμα της κανέλας, έτσι, κανελή θα το έλεγα το χρώμα, το οποίο είναι έτσι πολύ, πολύ περίεργο, δεν το βρίσκεις εύκολα. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, πραγματικά, και τα τέσσερα αυτά που θα σας δείξω και το τέταρτο τώρα, όλη την ώρα. Έχω παρατήσει μέχρι και τη MAC το Whirl, που είναι το αγαπημένο μου. Φαντάσου που έχω φτάσει. Το επόμενο είναι το Embellishment, το οποίο είναι έτσι ένα γκρι μοβ. Πηγαίνει προς το μοβ, αλλά έχει και λίγο γκρι και λίγο ροζ. Και αυτό φοράω σήμερα στα χείλη μου. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά στην κάμερα τώρα, αλλά θα κάνω και swatch να το δεις. Είναι υπέροχο. Δεν υπάρχουν αυτές οι αποχρώσεις και θέλω να πάρω και όλες τις άλλες. Καλά και το concealer. Δεν μίλησα καθόλου για το concealer, έτσι. Είμαι τελείως ό,τι να είναι. Το concealer είναι το HD Concealer στην απόχρωση CW02 και είναι φανταστικό. Το φοράω συνέχεια όλη μέρα. Εν τω μεταξύ, το concealer που χρησιμοποιούσα εγώ ήταν της Radiant, το Illuminator. Και έλεγα ότι δεν θα βρω ένα τόσο ωραίο concealer το οποίο να φωτίζει πολύ κάτω από τα μάτια και να καλύπτει. Και το βρήκα. Αυτό. Και κοστίζει μόνο 8-9 ευρώ, 8,90, κάπου τόσο. Θα τα αφήσω από κάτω. Δεν υπάρχει, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο κακό που δεν μου πολύ άρεσε, γιατί εντάξει, της Radiant, το Illuminator, δεν στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα όσο στεγνώνει αυτό. Δηλαδή προλαβαίνεις να το δουλέψεις πάρα πολύ καλά. Αυτό στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή αυτό είναι το μόνο που δεν μου αρέσει. Θες να κάνεις highlighting σε κάποιες περιοχές και στα μάτια, δεν προλαβαίνεις, πρέπει να το κάνεις μία-μία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κάνω. Μία-μία ή πρέπει να τρέχεις για να το κάνεις και δεν το δουλεύεις καλά. Αυτό ήταν το μόνο που δεν μου άρεσε, κατά τα άλλα είναι καταπληκτικό προϊόν. Να πάτε να το τσεκάρετε οπωσδήποτε. Παραμίλησα για αυτά τα προϊόντα. Επόμενο προϊόν είναι της Garnier Fructis, αυτό εδώ το λαδάκι, το Miraculous Oil Brushing Express, το οποίο μου τελείωσε. Είναι πάρα πολύ καλό λάδι, το χρησιμοποιώ από πέρσι. Ένα χρόνο μου κράτησε το προηγούμενο λάδι, τώρα που το σκέφτομαι. Και τώρα το πήρα, είναι καινούριο. Και σκέψω ότι όλη την ώρα στεγνώνω τα μαλλιά μου, ισιώνω τα μαλλιά μου, κάνω μπούκλα στα μαλλιά μου, οπότε το χρησιμοποιώ συνέχεια. Και δεν είναι που βάζω ένα τσικ και το βάζω, κάνω τσικ 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 όλη την ώρα λάδι. Anyway, είναι πάρα πολύ καλό λάδι, το οποίο είναι και για θερμική προστασία στους 230 βαθμούς. Εγώ στους 200 το βάζω, εντάξει, δεν το φτάνει και στους 230, είναι που είναι λεπτή η τρίχα μου, μετά πάει το μαλλί μου, καταστράφηκε. Παρότι είναι χειμώνας, αφυδατώνονται πολύ τα μαλλιά μου, με τους υδρατμούς και το καυτό νερό που κάνω μπάνιο εγώ. Και το τελευταίο, που είναι, ας το πούμε, θα το κατατάξω σε περιποίηση, είναι το άρωμά μου, αυτό που φοράω πάντα, forever and ever and ever στην αιωνιότητα, και είναι το Burberry. Το κλασικό άρωμα. Δεν το έχω καν ανοίξει ακόμα γιατί είναι στα τελειώματα το άλλο και φυσικά προμηθεύτηκα ένα καινούριο. Είναι στα 100 ml και πραγματικά το λατρεύω αυτό το άρωμα. Είναι το αγαπημένο μου. Όπου ακούς Άννα, σου έρχεται αυτή η μυρωδιά. Εν τω μεταξύ, τσέκαρα και το καινούριο άρωμα του Michael Kors, το Wanderlust, έτσι λέγεται. Και μυρίζει καταπληκτικά. Πραγματικά θέλω να πάω να το πάρω και ίσως τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα να το πάρω. Γιατί Χριστούγεννα είναι αυτά. Έχετε καταλάβει ότι και στο vlog μας και τώρα σε αυτά τα επόμενα βίντεο θα σας πρίξω με τα Χριστούγεννα, έτσι. Anyway, αυτό είναι το Burberry, το κλασικό. Αυτό το άρωμα βγήκε το 1992 όταν γεννήθηκα. 1997. Πάντως 1990 κάτι ήταν σίγουρα.
Και είναι καταπληκτικό άρωμα. Ευτυχώς δεν είναι και τσιμπημένη τιμή του. Είναι στα 60 ευρώ τα 100 ml, αλλά αν το ψάξετε στο ίντερνετ μπορείτε να το βρείτε πολύ πιο οικονομικά. Αυτά από καλλυντικά, περιποίηση κτλ. Κτλ. Ακόμα και από ένδυση. Και θέλω να σας δείξω ένα δωράκι που μου πήρανε. Μου πήρε το αγόρι μου ένα δωράκι, την Αμαντιτσάνα! Και δεν είναι τέλεια. Δεν είναι τέλειο. Είναι από την εταιρεία Καρπίσα. Ήθελα πάρα πολύ μια τσάντα πλάτης και έλεγα θέλω να πάρω. Εντάξει, δεν τη χρειαζόμουν. Βασικά, εντάξει, γυναίκες είμαστε. Τη χρειαζόμουν. Και λέω, πρέπει να πάρω μία. Και πήγαμε με τα αγόρι μου και μου πήρα τσάντα. Την αγαπώ, δεν την αποχωρίζομαι. Ακόμα και στο περίπτερο να πάω με αυτήν πηγαίνω. Και στη λαϊκή να πάω με αυτήν πηγαίνω. Παντού με αυτήν πηγαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και φαίνεται είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Πραγματικά. Αυτά λοιπόν ήταν τα πραγματάκια που αγόρασα εγώ αυτό το διάστημα. Φυσικά έχω παραγγείλει και κάποια άλλα που θα τα δεις μάλλον στο vlog μας. Όχι μάλλον, σίγουρα στο vlog μας. Ίσως και πιο νωρίς, αλλά σίγουρα στο vlog μας. Τα περιμένω να μου έρθουν και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτά. Από ό,τι έχεις καταλάβει, ξοδεύω αβέρτα τα λεφτά μου έτσι. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε. Άμα σου άρεσε και θέλεις κι άλλα haul ή τέτοιου τύπου βίντεο, γράψτε μου από κάτω και θα το κάνω. Αυτά είχα να πω εγώ. Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στα social media που θα σου αφήσω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Άμα είσαι καινούριος, να πατήσεις το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι. Και θέλω να πω και σε σένα που έχεις ήδη πατήσει εγγραφή και με παρακολουθείς. Θέλω να πας να πατήσεις το καμπανάκι που υπάρχει δίπλα στο εγγραφήκατε ή subscribed. Ό,τι και να είναι, πάτα το, γιατί το YouTube δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο καιρό, αλλά όσοι δεν έχουν πατήσει αυτό το κουμπάκι, γίνονται unsubscribed έτσι μόνοι τους, χωρίς να το έχουν πατήσει. Οπότε πήγαινε πάτα το για να μην χάνεις τα επόμενα βίντεό μου. Αυτά είχα να πω εγώ, μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάω!